Χαμηλώνουν οι τόνοι, χωρίς να χαμηλώνει η κριτική. Μένει η ουσία της κριτικής, φεύγονται πομφόλυγες και ιδεολειψίες, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, μπαίνουμε στην ουσία. Δεν άκουσα προτάσεις και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε να σας πω κάτι. Στην περασμένη επερώτηση ο κύριος Κακλαμάνης έκανε μια πρόταση. Την υιοθετήσαμε. Σήμερα την έχουμε εδώ. Ακούσαμε μια κριτική, καλή, κακή. Κατά την άποψή μου δεν είναι καλή κριτική. Προτάσεις δεν ακούσαμε. Προχωράω στις προτάσεις. Όσο πιο γρήγορα μπορώ, δεν ξέρω τι χρόνο έχω. Μισή ώρα μου είπε ο κύριος Πρόεδρος. Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Ποιο είναι το σχέδιο. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Ναι, αυτό όχι, αυτό εννοώ. Η πολιτική. Ναι, είναι λεκτικό λάθος. Απειρία στη Βουλή. Δεν το. Ναι. Λέμε λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο για την υπηρετική χώρα. Αυτή τη στιγμή προχωράει το σχέδιο για ξεχειμώνιασμα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτές τις πρώτες προσωρινές δομές να υποφέρουν όσο λιγότερο γίνεται. Είναι ένα ολόκληρο σχέδιο πλήρες, θα το καταθέσω στη Βουλή. Την ίδια ώρα εξελίσσεται το σχέδιο για τις καινούργιες αξιοπρεπείς δομές. Εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση με την DG ECO και με τις ΜΚΟ και με τις θεσμικές οργανώσεις. Ελπίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί το ερχόμενο δεκαήμερο. Έχω πάει τρεις φορές για μία μέρα στην Ευρώπη γι' αυτό. Είμαστε τυχεροί που ο κύριος Στυλιανίδης, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι επίτροπος σε αυτό το πράγμα και μας βοηθάει. Πετύχαμε να αναγράφεται ότι η δράση των ΜΚΟ θα γίνεται με βάση το εθνικό σχέδιο και προσπαθούμε τώρα εκεί πέρα να κάνουμε όσο πιο συγκεκριμένα μπορούμε τα πράγματα. Ελπίζω μετά από 10 μέρες, δεν εξαρτιέται μόνο από μένα, να μπορώ να καταθέσω και ακριβώς το σχέδιο με τα νέα κάμπ. Πάντως, τα νέα κάμπ είναι μικρές δομές. Τα περισσότερα είναι γύρω στα 500 άτομα. Δύο μονάχα υπάρχουν, αν υπάρξουν, με 1500 άτομα. Τώρα έχουμε και με 2000 και με 3000. Είναι καλύτερα καταμοιρασμένα. Πάνε πια σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιφέρειες. Πιέζουμε πάρα πολύ και δίνουμε ένταση στα διαμερίσματα. Το πλάνο είναι το φαΐ να φύγει από το κέτερινγκ, να έχουν τα σπιτάκια κουζίνα μέσα και να υπάρχει βάουτσερ που χρηματοδοτείται για να φάνε, να πάνε τα παιδιά σχολείο και να έχουν υγεία. Στα νησιά. Και στα νησιά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πέρα από τις διαμάχες, πέρα από αυτά, τη χρειάζονται τα νησιά τη βοήθειά σας. Εφόσον έχουμε καταλήξει όλοι ότι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας είναι μια συμφωνία η οποία βοηθάει τη χώρα μας με όλες τις δυσκολίες που έχει, πρέπει να μην γίνουμε εμείς η αφορμή να καταπέσει η συμφωνία. Δεν μπορούμε, ακούγεται πολύ εύκολο και να σας πω κάτι, και εγώ θα μπορούσα να σας το πω και όλα αυτά. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι η συμφωνία. Δεν μπορούμε να εκενώσουμε τα νησιά. Μπορούμε να κάνουμε τα εξής συγκεκριμένα πράγματα. Να εκενώσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τρίπτυχα. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα φύγουν στη Τουρκία. Οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι, Σύριοι, πρόσφυγες, τέτοια πράγματα. Να προσπαθήσουμε να φέρουμε τα περισσότερα ανήλικα στην υπηρετική χώρα, γιατί και τα περισσότερα ανήλικα μπαίνουν στην κατηγορία που δεν θα γυρίσουν στη Τουρκία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά σαν κατηγορία. Γιατί πέρα από το συνέστημα και το πραγματικό δράμα που κρύβει, υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν pull factor που λένε. Δηλαδή παράγοντες που φέρνουν. Τι άλλο χρειαζόμαστε στα νησιά? Χρειαζόμαστε νέους χώρους. Εδώ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και ο κόσμος στα νησιά, και νομίζω ότι οι στελέχοι σας έχουν επιδράσει αρνητικά σε αυτό, κάνουν ένα εξής λάθος. Παρουσιάζουν την διαίρεση για πολλαπλασιασμό. Ας πάρουμε τη Χίο. Η Χίος έχει τη Βιάλ. Η Βιάλ χτίστηκε, κύριοι, όταν ερχόντουσαν, καθόντουσαν, δύο μέρες φεύγανε. Επομένως, δεν είπα ψέματα.
Άλλαξαν οι συνθήκες, έχουν μια δυναμική. Είναι αλήθεια ότι η Βιάλ τώρα δεν χωράει πια. Γι' αυτό πήγανε στη Σούδα, γι' αυτό πήγανε στο Διπεθέ. Καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα που τραβάμε προς τα πίσω τρίπτυχα, αδειάσαμε το Διπεθέ. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εφταξία και να πάμε σε αυτό που λέει ο κύριος Κικίλιας, δηλαδή να αυξήσουμε την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου διαιρώντας τον πληθυσμό της Βιάλ θα εγκαταστήσουμε τους νοικοκυρέους, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό γιατί να έχει αντίρρηση κανείς? Εάν αυτό πολύ περισσότερο συνοδευτεί και με τη δημιουργία ενός κλειστού κέντρου όπου ο παραβάτης, ο παράνομος, ο κακοποιός θα μπορεί να απομονωθεί. Και αυτό το έχετε ζήσει, το ξέρετε ότι έτσι επικρατεί εφταξία και στα άλλα κάμπ. Εδώ λοιπόν δεν είναι νέα hot spot, μην τη λέτε αυτή τη λέξη, κάνετε πολλαπλασιασμό τη διαίρεση, σας εξηγώ. Και εδώ έχουμε τώρα το παράδοξο, μιλάτε για κλειστά κέντρα. Πάμε να φτιάξουμε κλειστά κέντρα και οι δικοί σας άνθρωποι εναντιώνονται. Θα προχωρήσουμε μετά και για τα κλειστά κέντρα στην Αθήνα, θα σας πω. Επομένως, δεν έχουμε άλλη λύση για τα νησιά. Εφόσον έχουμε συμφωνήσει όλοι εδώ μέσα ότι η συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας μας ενδιαφέρει, η μόνη λύση που μπορεί να προέλθει είναι μέσα από την αποσυμφόρηση πληθυσμιακά, σας εξήγησα ποια μπορεί να είναι, η αποσυμφόρηση της έντασης που μπορεί να είναι πολύ σημαντική και αυτό θα συνοδεύεται από αύξηση της αστυνόμευσης. Έχουν δίκιο οι νησιώτες. Αύξηση λοιπόν της αστυνόμευσης ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που λειτουργούν κακοπιά, κάτω από την ένταση της στιγμής, κάτω από τον προσωπικό τους πόνο, οτιδήποτε. Τι άλλο, αύξηση του ασύλου. Σας παρουσίασα ένα πλάνο. Για να γίνει αυτό το πλάνο χρειαζόμαστε και αύξηση του ΕΑΣΟ. Να σας πω κάτι τώρα. Δεν είναι σοβαρό πράγμα να λέτε δεν θέλουμε Frontex, δεν το είπατε εσείς, κάποιος άλλος το είπε. Ότι δηλώνουν 80, έρχονται 29, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει τους άλλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έρχεται εδώ και να μην τον θέλουμε. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η προσφορά του. Και θα μιλήσω γι' αυτό παραπέρα και για τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να παίξει η αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Τόξου. Αυξήσαμε ήδη τις επιτροπές προσφυγών με τους δικαστές, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι όπως τις βρήκαμε. Ο κύριος Κικίλιας ξέρει. Οι επιτροπές δικαστών από τον Νοέμβριο θα είναι 13. Θα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια λοιπόν να δημιουργήσουμε επιστροφές. Μας κατηγορούν στην Ευρώπη ότι έχουμε καθυστερήσει. Δεν έχουν δίκιο. Έχουμε καθυστερήσει. Αλλά είμαστε στη φάση όπου όλοι καταθέτουν άσυλο. Όλοι, μα όλοι καταθέτουν άσυλο. Η εξέταση ασύλου δεν μπορεί παρά να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Βλέπετε πώς είναι οι διεθνείς οργανώσεις από πάνω μας. Ελέγχουν, κάνουν, ράνουν. Τη δουλειά του κάνουν. Εντάξει. Είναι κανείς εδώ μέσα του να υπερβούμε το διεθνές δίκαιο, να ψηφίσουμε έναν άλλο νόμο, να μην είμαστε με τη συνθήκη της Γενέβης? Πιστεύω πως κανείς δεν είναι εδώ μέσα. Επομένως, χρειάζεται να γίνουν αυτά τα πράγματα για να αρχίσουν οι επιστροφές. Σας έδειξα ένα πλάνο επιστροφών, θα σας τα καταθέσω. Είναι πολλές οι 120-150 επιστροφές που σκοπεύουμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε σε λίγες μέρες? Όχι. Αλλά είναι ένα πρώτο μήνυμα. Είναι ένα πρώτο μήνυμα στους δουλέμπορους ότι παιδιά γυρνάνε πια, γιατί άρχισε να ρολάρει το σύστημα. Και είναι και ένα μήνυμα μικρό ακόμα στους κατοίκους των νησιών ότι παιδιά, σιγά σιγά θα τα ξελαφρώσουμε τα νησιά. Εάν το καταφέρουν, το σχέδιο έχει γίνει. Θα εξαρτηθεί από το αν θα έρθουν από την Ευρώπη και αυτοί οι 80 άνθρωποι του ΕΑΖΟ που ζητήσαμε από τους 400 που μας έχουν υποσχεθεί. Οι επιστροφές μαζί με τα κλειστά κέντρα για τα κακοποιά στοιχεία είναι επίσης ένα μήνυμα που μπορεί να μειώσει τις ροές οι οποίες έχουν μειωθεί, όπως ξέρετε, σε έναν απίστευτο βαθμό. 5 εκατομμύρια
από το Υπουργείο Εσωτερικών θα δοθούν το επόμενο διάστημα για την αποκατάσταση των φθορών. Έχουν δοθεί και άλλα χρήματα στα νησιά, μέσα από έργα των ΜΚΙΟ έχουν πάρει. Αυτό δεν το λέω για να πω τι τυχερά είναι τα νησιά. Λέω ότι σαφέστατα και ξέρουμε τις οικονομικές δυσκολίες, σαφέστατα και προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτό που μπορούμε να θεραπεύσουμε. Είναι ένα θέμα κριτικής, αν το κάνουμε καλά ή όχι. Το προσπαθούμε όμως και το κάνουμε. Άρα, Μουζάλα, τι μας λες, ότι είναι όλα καλά? Όχι. Δεν λέω ότι είναι όλα καλά. Λέω ότι στην υπηρωτική χώρα το χάος πήρε μορφή. Αυτή είναι. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μπορούμε τώρα να δουλέψουμε. Είναι όλοι καταγεγραμμένοι, κύριοι. Είναι όλοι και αυτοί που είναι στα διαμερίσματα και όλα αυτά. Ήδη έχουν κατέβει 7.000. Έχουν αποσυμφορηθεί κατά 7.000. Θα κλείσουν πάνω από τα μισά κέντρα στη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι. Έχω μια ευθύνη απέναντι στη Βόρειο Ελλάδα και οφείλω εδώ πέρα να πω ότι η συνεργασία που βρήκα από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη ήταν εξαιρετική, χωρίς να υπολείπεται σε κριτική, και μπορεί να μάθει όλους μας ότι και κριτική μπορείς να κάνεις και να συνεργάζεσαι σοβαρά. Δεν θα σας εξήγησα. Σας είπα το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας είναι αυτό. Πρέπει να φτιαχτεί ένας χώρος ώστε να διαιρεθεί ο πληθυσμός. Εάν αυτό το χώρο τον παρουσιάζεται σαν πολλαπλασιασμό των hot spot, θα καταστραφούν τα νησιά. Εάν προτείνεται να αδειάσουμε τα νησιά και να πέσει η συμφωνία, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έλεγα πριν λοιπόν ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά. Όταν έλεγα τις ελλείψεις που βρήκαμε, ένας εύκολος τρόπος, γι' αυτό δεν κουνάω το δάχτυλο εγώ, είναι να το πω για να σας κατηγορήσω. Όχι. Εγώ προσπαθώ μαζί με την κυβέρνηση να λύσουμε το ζήτημα μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στην κοινωνία. Η πραγματικότητα που βρήκαμε ήταν αυτή. 1.196 θέσεις φιλοξενίας. Η πραγματικότητα που βρήκαμε για τα σύνορα ήταν αυτή. Λοιπόν, πού μπορούμε σήμερα να συμφωνήσουμε? Εγώ θα ήθελα να ξανασκεφτείτε το ζήτημα για τα νησιά. Δεν είναι πολλαπλασιασμός, είναι διαίρεση. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Στοιχείο, ας πούμε, εξασφαλίσαμε από την DG ECO 3.700.000 ευρώ για να φτιαχτεί σε ένα βουνό ένας άλλος χώρος, ώστε να μπορέσουμε να αδειάσουμε τη Σούδα και να αποσυμφορήσουμε τη Βιάλ. Πού είναι το κακό σε αυτό? Είναι διαίρεση, δεν είναι πολλαπλασιασμός. Πάμε όμως παρακάτω. Συμφωνούμε, ελπίζω, ότι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας πρέπει να επιζήσει. Μέσα από αυτή τη συζήτηση, την αντιπαράθεση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο στάσης των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, βγαίνει το εξής. Συμφωνούμε με την κριτική του ο καθένας ότι πρέπει να παλέψουμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Συμφωνούμε ότι πρέπει να παλέψουμε για να αυξηθεί η μετεγκατάσταση, το relocation. Συμφωνούμε ότι πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών και να μην ανατίθεται στην χώρα υποδοχής η επιστροφή. Συμφωνεί και ο κύριος Επίτροπος, είναι από τα ζητήματα, αυτά που σας λέω είναι αυτά που βάζουμε σε αυτό το διπλωματικό μαραθώνιο που έχουμε ξεκινήσει. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε να αποσυμφορηθούν τα νησιά με την μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να επιστραφούν στην Τουρκία με βάση τη συμφωνία σε κλειστά κέντρα στην ενδοχώρα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τουρκία το κάθε κομμάτι να πάρει την ευθύνη του, να κάνει ό,τι έταξε να κάνει. Συμφωνούμε ότι θέλουμε αύξηση της ΕΑΖΟ. Συμφωνούμε ότι θέλουμε αύξηση της Frontex. Και είμαστε ενάντια στην εναλλακτική αλληλεγγύη, στην ευέλικτη αλληλεγγύη. Δηλαδή, κράτα εσύ τους πρόσφυγες και εγώ σου στέλνω 10.000 κουβέρτες. Κράτα εσύ τους πρόσφυγες και εγώ σου στέλνω 100.000 sleeping bag. Δεν θέλουμε. Η Ευρώπη έχει χτιστεί πάνω στο μοιράζομαι. Το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το προσφυγικό. Να μοιραστεί το πρόβλημα. Εάν συμφωνούμε σε αυτά, δεν θέλω να μου απαντήσετε αν συμφωνούμε ή όχι. Όλο τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, στα κόμματα του στην Ευρώπη, ο καθένας την πίεση που μπορεί να ασκήσει, να προχωρήσουμε παρακάτω.
να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις πρακτικές. Τελειώνω καταθέτοντας υλικά. Εδώ πέρα είναι η κατά την άποψή μου απόδειξη, αλλά όχι σαν κατηγορία, σαν μια πραγματικότητα που παραλάβαμε. Ότι εάν εμείς χρησιμοποιούσαμε τις κατηγορίες για τη φύλαξη των συνόρων, δεν φυλάγατε τα σύνορα. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Έχω όμως εδώ πέρα τα στοιχεία. Πόσοι μπήκαν, πόσοι βγήκαν. Κύριε Κικίλια, το 2014 δεν είχατε 50.000 να διώξετε. Μόνο 16.751 ήταν οι Αλβανοί. Οι άλλοι ήταν Σομαλία. Γυρίσατε κανένα στη Σομαλία? Πακιστάν, Συρία. Έχουμε προσπαθήσει 5 φορές. Έχουμε προσπαθήσει 5 φορές, μας έχουν στείλει πίσω τα αεροπλάνα. Το ξέρετε πώς γίνεται. Εδώ καταθέτουμε τα στοιχεία για τα ασυνόδευτα παιδιά. Εδώ καταθέτουμε τα στοιχεία για την αύξηση του ασύλου. Σας λέω ότι γρήγορα θα αναγκαστούμε να ξανανομοθετήσουμε για το άσυλο για να μπορέσει να αυξηθεί ο αριθμός επιστροφών. Αυτό είναι μέσα στην στεναχώρια που ζούμε για το πρόβλημα και μια περηφάνεια. Είναι έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάστηκε στους πρεσβευτές στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι έχουμε εκπληρώσει από τα καθήκοντά μας. Στο 80%, 90% των καθηκόντων μας έχουμε κάνει το 100%. Αυτό δυστυχώς είναι η έκθεση όπου φτιαχτήκανε μονάχα 196 θέσεις φιλοξενία σε 2 χρόνια και οι καταδίκες που έχουμε πάρει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που αυτά τα προβλήματα βρήκαμε. Αυτό εδώ είναι ο πίνακας με τις επιχορηγήσεις που κάναμε στα νησιά. Αυτά εδώ έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είναι το πρόγραμμα για τα σχολεία. Δεν αρκεί να λέτε, εγώ διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το πρόγραμμα που έχετε καταθέσει σαν Νέα Δημοκρατία. Λέτε να γίνουν τάξεις. Κοιτάξτε, είναι αντικειμενικό. Εκεί που ξεσηκώνονται, επικεφαλής μπαίνουν δικοί σας άνθρωποι κατά τεκμήριο. Δεν χαρίζω κανέναν στη Χρυσή Αυγή. Δεν χαρίζω κανένα σε ρατσισμό ή φασισμό. Κανέναν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε κανείς να κάνει. Φοβούνται. Υπάρχει όμως αυτή η σύμπτωση. Δικοί σας άνθρωποι, εκεί στα λίγα μέρη που έγινε αυτό. Εμείς τι κάναμε? Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κικίλια, ήδη συμφώνησα με τον κύριο Κακλαμάνη. Προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τα πράγματα, να ξεπεράσουμε τους φόβους. Σας καταθέτω λοιπόν το πρόγραμμα. Αφορά όλα τα παιδάκια και αφορά και μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή παιδιά σε γυμνάσιο. Δεν θα γίνει γρήγορα, δεν θα γίνει αμέσως, θα αρχίσει 10 Οκτωβρίου πιλωτικά. Δεν υπάρχει χώρα που μέσα σε 5 μήνες να βάλει τα παιδάκια με κάποιο τρόπο σε σχολείο. Και το ξέρετε, όταν χρειάστηκε να φτιαχτούν τα πρώτα πολυπολιτισμικά σχολεία. Πόσα χρόνια μετανάστευσης πήρε για να στηθεί 1, 2 και μετά ο θεσμός να καθιερωθεί. Εδώ είναι κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ο υγειονομικός έλεγχος. Θα δείτε μέσα ότι τώρα πια υπάρχει ένα σύστημα εβδομαδιαίου σχεδόν ελέγχου όλων των δομών που έχουμε. Το οποίο μας χτυπάει καμπανάκι. Ότι εδώ πρέπει να κάνεις κάτι, εδώ πρέπει να κάνεις αυτό, εκεί πρέπει να κάνεις αυτό. Θα βρείτε μέσα τα στοιχεία όλων των εμβολιασμών. Υπολογίζουμε ότι τα παιδάκια που έχουν δυνατότητα εμβολιασμού είναι 15.000. Έχουν εμβολιαστεί τα 13.000 περίπου, έτσι 12.700 τόσα. Είναι εδώ τα στοιχεία. Και σε άλλα 5.000 παιδιά έχουν γίνει ειδικότερα εμβόλια. Αναφέρομαι στο τριπλό εμβόλιο. Είναι μια θαυμάσια δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν. Γιατί τα προσφυγάκια είναι εμβολιασμένα. Και εσείς, κύριε Κικίλια, είστε γιατρός, ξέρετε ότι όταν οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει το 80% υπάρχει φραγμός. Ωστόσο θα πάνε στο 100%. Για τις ΜΚΟ, που είναι έτοιμα στο πρόγραμμά σας, σας καταθέτω σήμερα το Μητρώο των ΜΚΟ, το οποίο υπάρχει και έχει αρχίσει να λειτουργεί και θα διευκολύνει τον έλεγχο των ΜΚΟ. Εδώ ήταν μια αντιπολιτευτική αυτή που είχα, την αποσύρω.
Να σας δείξω δηλαδή ότι εκεί που ξεσηκώνονται οι κάτοικοι για ένα κέντρο, γύρω-γύρω δεν υπάρχουν χωριά. Το αποσύρουμε αυτό. Εδώ είναι οι θάνατοι στα λιμάνια, μέσα στα φορτηγά, 7 χρόνια. Το είπατε πριν. Πάλι, 7 χρόνια ήταν η Πάτρα. Η ειδωμένη 2 μήνες. 7 χρόνια ήταν η Πάτρα. Αναβλήθησαν πτήσεις καραβιών, πλεύσεις καραβιών. Πήραν φωτιά καράβια, γίνανε μπρισμοί. Δεν τα λέω σαν κατηγορία. Αυτή είναι η μετανάστευση. Οι χειρισμοί άλλοτε είναι καλύτεροι, άλλοτε είναι χειρότεροι. Εδώ σας έχω τα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, νότια, κεντρική και βόρεια, και οι λύσεις που ήδη ξεκινάνε ώστε να ετοιμαστούν για το χειμώνα ενώ χτίζουμε τα καινούρια. Και όπως σας είπα, ελπίζω μετά από 10 μέρες να σας έχω και τα καινούρια κάμπ. Εδώ είναι η οικονομική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το καταθέσω. Είναι μία απόδειξη ότι το 70% των ευρωπαϊκών κρατών έχουν πρωθυπουργούς από το Λαϊκό Κόμμα και από τη Σοσιαλδημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχετε μία δυνατότητα πίεσης σε ένα ισοκομματικό επίπεδο και σας ζητώ να την εξασκήσετε. Δεν σας ενοχοποιώ γιατί ο Ούγγρος, ξέρω τι είναι ο Ούγγρος και ξέρω τι είστε εσείς. Είστε στο ίδιο κόμμα. Μη μας ενοχοποιείτε εμάς γιατί η Ευρώπη πήρε αυτή την απόφαση. Είμαστε μαζί να πάρει η Ευρώπη άλλη απόφαση. Δεν έχουμε άλλη λύση. Τέλος, εδώ είναι συγκεκριμένες ενέργειες που γίνανε σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου και θα έρθουν και άλλα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ βγαίνω λίγο πιο πλούσιος από αυτή τη συζήτηση. Προτάσεις. Κριτική, πολεμική, προτάσεις όμως. Το πρόβλημα λύνεται με προτάσεις, με σχέδιο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Δύο ανακοινώσεις. Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις.